με καλεσμένους όπως να ξεκινήσουμε όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή και χαίρομαι που για μία ακόμα φορά μπορώ να πω ότι έχω φίλους καλεσμένους, όχι απλούς καλεσμένους. Να καλησπερίσω σημείο αυτό τον Μάριο τον Κατσάνο και τον Χρήστο τον Λαδόπουλο. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δύο. Χριστόφορε. Ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά είμαστε μεταξύ μας. Έτσι, έτσι. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά, μουσικά κυρίως βέβαια, αλλά ένα σωρό. Να πω φυσικά ότι είστε δύο από το συγκρότημα Μάριος Κατσάνος and the Mystic Libraries και έχουμε περιοδία εν όψη, Μάριε. Ναι, ναι, ξεκινάμε να πούμε ότι είμαστε δύο, ο Χρήστος Λαδόπουλος που είναι μαζί μας, ο Κώστος Δημητρίου είναι στα τύμπανα και ο Μάκης Σωτηρόπουλος είναι στην ηλεκτρική κιθάρα. Είμαστε τέσσερις σαν Mystic Libraries και ξεκινάμε, ναι, το Φλεβάρι. Μία, ας πούμε, μίνι περιοδία σε κάποιες πόλεις της Ελλάδος. Ξεκινάμε στις 17, παίζουμε στη Φλόρινα. Στις 23 παίζουμε στη Θεσσαλονίκη σε ένα φεστιβάλ της κολεκτίβας της Άζα Records, η οποία μας στηρίζει στη δισκογραφία και σε όλα όσα κάνουμε. Τον επόμενο μήνα θα παίξουμε στην Κέρκυρα, στην Εύβοια, κάποιο στην Αθήνα. Γενικά έχουμε γεμάτο πρόγραμμα. Αρχίζει μια κινητικότητα και ναι. Νομίζω ότι είναι το όνειρο κάθε συγκροτήματος, Χρήστο, να κάνει μια περιοδία, έτσι. Και πέρυσι είχαμε κάνει, ναι, μετά την ηχογράφηση του Star Edge που τελειώσαμε το Μάιο, είχαμε κάνει μια περιοδία κάπου σε 10 πόλεις, αν θυμάμαι καλά. Κάπου εκεί, 10-11 πόλεις, ναι. Δύο live εδώ πέρα στα Γιάννενα. Μπορώ να πω, όπως είπες, είναι το όνειρο κάθε που θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και πιστεύω φέτος να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι. Σωστά. Είχαμε πει, τα είχαμε πει και πέρσι κάποια στιγμή, ναι, για το καινούριο δίσκο. Είχαμε έρθει με το που κάναμε την παρουσίαση του δίσκου μας στον Πολυχώρο πέρυσι και γενικά μπορώ να πω ότι ήταν και γούρικη η παρουσία εδώ, γιατί όπως είπε και ο Χρήστος, πήγε πολύ καλά ο δίσκος, οι συναυλίες και τα λοιπά. Γνωρίσαμε κόσμο, ακούσανε τη μουσική μας, ανταλλάξαμε απόψεις. Γενικά, ναι, πήγε πολύ καλά η παρουσία, η πήγε περσινή. Πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι θα πάει καλά και αυτή η περιοδία. Ούτως ή άλλως, νομίζω εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα που τα ζείτε τα live. Δίνετε πάντα έτσι έναν ευχάριστο τόνο, ένα κέφι που αυτό είναι και το νόημα ενός live. Έτσι, να έρθει άλλος να περάσει καλά. Είναι η επικοινωνία με τον κόσμο, να πεις τα πράγματα μέσω της μουσικής, το οποίο είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Μας ρωτάνε διάφορα πράγματα για την πόλη, για τα Γιάννενα, γίνονται συγκρίσεις καλλιτεχνικού ύφους, πώς είναι τα πράγματα εδώ, πώς είναι τα πράγματα σε άλλες πόλεις. Και υπάρχει γενικά ανταλλαγή απόψεων και μουσικών βέβαια, γιατί γνωρίζουμε και μουσικούς από άλλες πόλεις στα live που κάνουμε. Και όπως έχουμε πει, νομίζω τα Γιάννενα είναι πάρα πολύ πλούσια καλλιτεχνικά, έτσι έχουμε πολύ δυνατή σκηνή, παρότι δεν έχουμε αρκετούς χώρους για live. Ναι. Πάει προς, από το καλό στο καλύτερο, εγώ νομίζω, η παρουσία της μουσικής στην πόλη. Τώρα το θέμα με τους χώρους είναι και λίγο πρόβλημα νομικό, γιατί η μουσική κακό στην Ελλάδα, ενώ στο εξωτερικό δεν ισχύει αυτό. Μέσα εγωγικά την κυνηγάνε. Δηλαδή από καταγγελίες, από ήχους και οι μαγαζάτρες οι ίδιοι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή θέλουν να κάνουν πράγματα, αλλά δεν μπορούν. Και σε εποχές δύσκολες, νομίζω ότι αυτό είναι... Είναι λίγο λάθος να γίνεται από την πλευρά της πολιτείας. Σωστά. Και βέβαια, πριν περάσουμε έτσι και σε πιο μουσικό ύφος, για να πάρουμε μια εικόνα και από τα δικά σας τα live, πώς είναι έτσι η εικόνα σας, να πούμε, νομίζω το είχαμε πει πέρσι, γιατί Μάριος Κατσάνος and the Mystic Libraries. Το όνομα έτσι λίγο του συγκροτήματος, πώς προέκυψε. Ναι. Επειδή γράφω εγώ το στίχο και τη μουσική, από εκεί ας πούμε μπήκε το όνομά μου. Τα υπόλοιπα μέλη, εκτός από τον Χρήστο, ο οποίος είναι από την αρχή της μπάντας, αλλά αυτό είναι απλά το τυπικό της υπόθεσης, γιατί ουσιαστικό είναι ότι όλοι μαζί τα γράφουμε, όλοι μαζί τα παίζουμε, ο καθένας βάζει την πινελιά του. Οπότε, ναι, είμαστε ομάδα, είμαστε μπάντα. Δεν υπάρχει κάποιος διαχωρισμός, δηλαδή, εμένα και τον Πεντιόνι, το αντίθετο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι όμως με ένα τραγούδι, να μπαίνουμε έτσι σε κλίμα των live σας και το τι θα έχουν την ευκαιρία όλοι όσοι βρεθούν σε κάποιες από τις εμφανίσεις σας στην περιοδία να ακούσουν και επανερχόμαστε να πούμε ακόμη περισσότερα. Η Μαρίνο και η Σοφία σε μικρή και η Σάρτης. Είχαν σε δύο περιμένα γκρουπ, σε δύο, δεν μπορείτε να δούμε. We'll be right back.
Πήραμε μια μικρή γεύση, αρχική γεύση. Χρήστο, πες μας ιδιαίτερα πράγματα για το τι ακούσαμε. Ακούσαμε το Better Life από το δίσκο μας το Starrets. Ήταν από ένα live που κάναμε το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, στο Rockarola. Mm-hmm. Στον εξωτερικό χώρο του Rockarola. Ήταν μετά το τελευταίο, νομίζω, μετά την περιοδία μας, αν θυμάμαι καλά. Ναι, κλείσαμε πέρυσι την περιοδία μας στα Γιάννενα. Ναι, το τελευταίο live. Συνήθως έτσι το κάνουμε. Κάνουμε ένα live όταν ξεκινάμε, στην αρχή και ένα στο τέλος. Στα Γιάννενα. Στα Γιάννενα. Και ήταν εξαιρετικό τραγούδι. Φυσικά θα έχουμε ευκαιρία να ακούσουμε και ένα ακόμα στη συνέχεια. Και να πούμε βέβαια, ξέρω ότι υπάρχει άνθρωπος που σας βοηθάει για το βίντεο και αξίζει την κόπη να το. Ναι, θέλω να πούμε ότι ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τη Μαρία την Κατσούρα. Και την ευχαριστώ πολύ που μας έφτιαξε κάποια visuals τα οποία θα παίζουν σε πανί στα live μας. Απλά σήμερα λόγω τεχνικού προβλήματος δικό μου δεν μπόρεσα να τα φέρω, ενώ μου τα έστειλε. Επιφυλασσόμεθα να τα δείξουμε άλλη φορά. Άλλη φορά, ναι, και θα ανέβουν και στο διαδίκτυο. Και είναι πολύ καλό αυτό και την ευχαριστώ, όπως είπα, επειδή μαζί με τη μουσική που ακούς βλέπεις από πίσω και κάποια πράγματα, ο οποίος συνδυάζει και ήχο και εικόνα, που για τον ακροατή είναι καλό να ενώνονται οι τέχνες, γιατί είναι τέχνη αυτό που κάνει η Μαρία. Να υπάρχουν περισσότερα από μία τέχνη στη σκηνή. Σαφέστατα και υποστηρίζει ακόμα περισσότερο έτσι, την ατμόσφαιρα του κάθε τραγουδιού και όλο ναι, αυτό ναι. Το live που κάνετε. Νομίζω ότι είχαμε κάνει πέρσι την συζήτηση, αλλά θα την ξαναανοίξουμε αν δεν έχετε αντίρρηση. Σχετικά με το είδος μουσικής που παίζετε, κατά πόσο. Εν πάση περιπτώσει, έχει φανατικό κοινό στα Γιάννενα και στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένο ενδεχομένως. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας σε σχέση με τη μουσική, τη ροκ, σε σχέση με αυτή την εναλλακτική. Υπάρχει. Άποψή μου είναι ότι υπάρχει κοινό. Ειδικά πιο γνωστές μπάντες, δηλαδή τους ακολουθεί ο κόσμος. Τώρα γενικότερα λίγο στις διοργανώσεις, σαν Ελλάδα, είμαστε λίγο πίσω και αυτό όμως θεωρώ πάλι ότι είναι θέμα της πολιτείας. Ότι η τέχνη σε άλλες χώρες πληρώνεται. Ενώ στην Ελλάδα θεωρείται κάτι, ας πούμε, εισαγωγικά το πιο παρακατιανό. Mm. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί μέσα από την τέχνη εξάγεις πολιτισμό. Και ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός, ειδικά σε μέρες όπως σήμερα που υπάρχει πολιτισμική κρίση. Mm. Χρήστο. Το είδος που παίζουμε, θα έλεγα, έχει συγκεκριμένο κοινό. Τα τελευταία χρόνια, δηλαδή, έχει μεγαλώνει, μπορώ να πω. Δηλαδή, από το ίντερνετ το μαθαίνει ο άλλος, ψάχνει τα είδη, δισκογραφίες.
Βοηθάει το ίντερνετ σίγουρα. Βοηθάει το ίντερνετ πάρα πολύ. Έχουμε πει κάνει και καλό και κακό το ίντερνετ. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Και καλό και κακό, βέβαια. Ναι. Ισχύει αυτό. Και βέβαια θα ήθελα να μου πείτε, Χρήστο και Μάρια και Χρήστο, πόσο εύκολο είναι να οργανωθεί μια περιοδία. Γιατί πολλές φορές ο απλός κόσμος που είναι έξω από όλο αυτό, σου λέει εντάξει, είναι ένα συγκρότημα, πάνε κάπου, παίζουν ένα live, ξαναφεύγουν. Δηλαδή το έχουν λίγο στο μυαλό του. Ίσως εύκολο, ίσως απλό να το πω, μάλλον δεν είναι έτσι. Εύκολο δεν είναι. Καθόλου. Με τίποτα. Θέλει τρομερή οργάνωση και ρίσκο μεγάλο. Δηλαδή θα έλεγα αυτό που λέμε και χρηματικά, να το πω έτσι, πολλές φορές μπορεί να μπεις και μέσα. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά ευχάριστο. Είναι σαν μια δεύτερη δουλειά, δηλαδή όσο χρόνο θέλεις για να παίξεις, για να δημιουργήσεις μουσική, άλλο τόσο θέλεις για να κανονίσεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μιλάς με διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις, με διαφορετικό πολιτισμό ο καθένας πώς ξέρει κάποια πράγματα και πώς τα κρίνει, με ημερομηνίες, γιατί είμαστε 4 άτομα, θα πρέπει κάποιος χώρος να έχει μια ημερομηνία, μετά θα πρέπει να την πει σε μένα, εγώ να την πω στα παιδιά, να μπορούμε όλοι μαζί. Οπότε πιο εύκολο να παίζεις μουσική παρά να κλείνεις live σήμερα. Και αυτό με οδηγεί στην επόμενη ερώτηση, του πόσο εύκολο είναι να στηθεί ένα συγκρότημα, μια παρέα ουσιαστικά ανθρώπων μουσικών, που να πει πάμε να δημιουργήσουμε κάτι, είτε αυτό είναι live, είτε αυτό είναι περιοδία, είτε αυτό είναι album, είτε κάποιο single. Γιατί βλέπουμε πολλές προσπάθειες και πολλές απόπειρες, πολλές φορές, έτσι, από πολύ κόσμο. Που έχουν άδοξο τέλος, ναι. Για μένα, ο χαρακτήρας ενός μουσικού είναι σημαντικότερος από την ίδια την αξία του μουσικού. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας πολύ καλός μουσικός, άριστος, παικτικά, ο οποίος δεν έχει χαρακτήρα, ας πούμε, σωστό και να δέσει, ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μου κάνει αυτό. Προτιμώ μουσικούς, οι οποίοι θα μπορεί να είναι ένα επίπεδο, ένα level πιο κάτω, αλλά να υπάρχει όλη αυτή η φιλία, η παρέα. Γενικά νομίζω ότι η μουσική πρέπει να είναι ανοιχτοί άνθρωποι και να κατανοήσουμε όλοι μας ότι δεν κάνουμε ούτε κάτι σπουδαίο, αλλά ούτε και κάτι μικρό. Βγάζουμε την ψυχή μας. Μας έδωσε ο Θεός, για κάποιους το κάρμα, για κάποιους άλλους, την τύχη, την ευκαιρία να μπορούμε να εκφραζόμαστε μέσω της μουσικής. Και είναι πολύ, μας βοηθάει στην ψυχολογία μας εμάς τους ίδιους. Τώρα μάλλον όσο αυτό όταν ανοίγει παραπάνω και βοηθάει και άλλους, είναι το καλύτερο. Mm-hmm. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα παιδιά είμαστε σε μια κατάσταση νομίζω πολύ καλά. Απήγε ο Χρήστος για το συγκρότημα, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε. Και γενικά το να αποφασίσει μια μπάντα να κάνει αυτό που λέμε να τα κάνει όλα μαζί, π.χ. και δισκογραφία και live και πρόβες και live εκτός πόλης, είναι αυτό που λέμε, τα βάζει όλα σε ένα πακέτο και είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άλλες μπάντες επιλέγουν, από όσο ξέρω εγώ, από φίλους, επιλέγουν π.χ. μόνο τη δισκογραφία ή μόνο μία-δύο εμφανίσεις στον χρόνο, γιατί τόσο μπορούν τα παιδιά και λόγω δουλειάς, λόγω χρηματικού, είναι πάρα πολλά. Σαφώς τώρα, βέβαια, για να στηθεί καλά μία μπάντα, πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει καλή χημεία, πρέπει να υπάρχει φιλία μεταξύ των μελών, να μην είσαι δηλαδή αυτό που αποκαλούν πολύ επαγγελματίας, δηλαδή ψυχρός επαγγελματίας που λένε. Είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο. Ας πούμε εγώ με τον Μάριο δηλαδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και πιστεύω αυτό είναι που μας δένει, ναι. Μας δένει, μπορούμε και ναι. Συνεργαζόμαστε. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Κώστα τον Δημητρίου, ο οποίος είναι ο drummer της μπάντας, που μας παραχωρεί το χώρο στο 2 στο SM για τις πρόβες, γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί και οι πρόβες είναι δαπάνες για μια μπάντα. Μας παραχωρεί το χώρο, οπότε έχουμε για αυτή την ευκαιρία και δεν πληρώνουμε τις πρόβες, που για μένα είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι των παιδιών που έχουμε. Είμαστε. Πάμε να ακούσουμε έτσι και ένα δεύτερο. Yeah.
Λοιπόν, και αυτό από το ίδιο live, φαντάζομαι, που είπαμε πριν. Ναι, είναι έτσι? Από το ίδιο live κι αυτό. Να πούμε και τον τίτλο του τραγουδιού. Το κομμάτι είναι το You Can See, ήταν το κομμάτι που είχαμε κάνει single πριν βγει ο δίσκος. Φέραμε ένα έτσι πιο αργό, όπως ήταν το You Can See που ακούσαμε, και το προηγούμενο πιο rock, πιο δυναμικό, για να πάρουμε λίγο ιδέα και από τα δύο. Διαφορετικό στυλ εννοείται, υπάρχουν πολλά τραγούδια, εμείς παίξαμε έτσι κάποια συγκεκριμένα βίντεο. Τώρα, να υπενθυμίσουμε άλλη μία, κλείνοντας έτσι σιγά-σιγά, για την περιοδία, ξεκινάμε 17 Φλεβάρι. 17 Φλεβάρι είμαστε στη Φλόρινα στο Factory. Ωραία. 23 Φλεβάρι είμαστε στον Πολυχώρο εκτός στη Θεσσαλονίκη, στο φεστιβάλ της Azza Records. Είναι διήμερο αυτό. Τον επόμενο μήνα στο Πολύτεχνο στην Κέρκυρα, που είναι και εδώ κοντά. Και έχουμε κλείσει και κάποια άλλα live, τα οποία στην Εύβοια και στην Αθήνα, τα οποία δεν έχουμε ημερομηνίες ακόμα σταθερές, οπότε δεν μπορούμε να τα ανακοινώσουμε, ναι. Θα τα πούμε και εμείς από εδώ όταν έρθει η ώρα. Και σίγουρα στο τέλος της χρονιάς, πάλι, γύρω στο Μάιο πάλι, θα κάνουμε και ένα live στα Γιάννενα. Πολύ ωραία, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα να τα ξαναπούμε. Βέβαια. Και γιατί έχει να σας ακούσουμε και live. Εγώ το λέω συνέχεια, παιδιά, εδώ στην εκπομπή. Κάτι θα κάνουμε κάποια στιγμή εδώ με. Θα φέρουμε και τα όργανα ένα άλλη φορά. Με μουσική, ναι, μακάρι να το κάνουμε και να είναι και οι υπόλοιποι δύο εδώ. Να ξαναπούμε άλλη μία ότι το συγκρότημα Μανώλης Κατσάνος and the Mystic Library, φυσικά εκτός από εσάς τους δύο, είναι και ο Κώστας. Ο Κώστας Δημητρίου στα τύμπανα και ο Μάκης Σωτηρόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα, καθηγητές μουσικής και οι δύο. Σωστά. Πολλά χρόνια. Να τους δίνουμε τους χαιρετισμούς μας. Μας βλέπουν, έτσι τουλάχιστον έχουν συντονιστεί. Ελπίζω, γιατί μου είπαν ότι είχαν μαθήματα, γι' αυτό δεν ήρθανε. Οπότε αν μας βλέπουν, σημαίνει ότι δεν είχαν μαθήματα και πρέπει να έρθουνε. Δεν ξέρω, να το δουν στο YouTube ή στο Facebook το βίντεο. Έτσι, λοιπόν. Έτσι. Λοιπόν, και βέβαια να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Και εμείς σε ό,τι κάνεις. Και θα είμαστε εδώ οπωσδήποτε πάλι, κάποια στιγμή θα τα πούμε. Η εκπομπή είναι ανοιχτή, το ξέρετε. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστόφωνε. Μάριος Κατσάνος, Χρήστος Λαδόπουλος. Δύο από τα μέλη του Μάριος Κατσάνος and the Mystic Libraries. Καλή περιοδία, να το απολαύσετε, γιατί πολύ, αυτό είναι το νόημα. Να το απολαύσετε κι εσείς, να το απολαύσει και το κοινό που έρχεται. Και εντάξει, παιδιά, τώρα εδώ που τα λέμε και να λέμε και την αλήθεια, να κλείσουμε έτσι. Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα κοντά είναι. Τι είναι τώρα και με την Εγνατία και με αυτά. Τίποτα. Τρεις ωρίτσες, δύο ωρίτσες, πόσο είναι, έτσι, ανάλογα. Και ένα καράβι στη μέση. Και ένα καράβι στην Κέρκυρα, εντάξει. Αξίζει τον κόπο όμως για να ακούσουμε ωραία μουσική. Ευχαριστώ πολύ και όπως πάντα θα πω στο επανειδήν. Ευχαριστούμε εμείς πολύ, Χριστόφορε. Καλή συνέχεια.